Έτοιμη να σκορπίσει το κέφι και την χαρά καθ' όλη τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δηλώνει η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Κατερίνα Βενέρης Χιούλη. Η ίδια δηλώνει ότι ήταν ιδιαίτερα τιμητική η επιλογή της για τη θέση της βασίλισσας. Τα συναισθήματα είναι πρωτόγνωρα, είναι κάτι μοναδικό, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Πλέον είμαι εδώ να εκπροσωπήσω αυτό το μεγάλο θεσμό της πόλης μας, το πατρινό καρναβάλι, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ποια σχέση σου αλήθεια με το πατρινό καρναβάλι? Συμμετείχα από πολύ μικρή. Οι γονείς μου με ένταξαν πριν πολλά χρόνια στο πατρινό καρναβάλι. Συμμετείχα με τους φίλους μου σε πολλά πληρώματα. Όποτε ερχόταν το καρναβάλι, περίμενα πώς και πώς με πολύ μεγάλη υπομονησία να συμμετάσχω. Χαιρετώ στα γκρουπ. Επίσης, εκφράζει την ανυπομονησία της να συμμετάσχει στα καρναβαλικά δρόμενα της πόλης που θα είναι πολλά για φέτος. Ο ρόλος της βασίλισσας πάντως θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλων, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται καρναβάλι χωρίς περιορισμούς. Πρέπει να συμμετέχεις στα δρόμενα αυτού του μεγάλου θεσμού και είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχεις. Επομένως, δεν θα το λέγα ότι είναι κάτι που πρέπει. Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπείς αυτού του μεγάλου θεσμού και να είσαι στα δρόμενα πέρα του πατρινού καρναβαλιού και της παρέλασης. Από εκεί πέρα, βέβαια, είναι η πρώτη χρονιά όπου ουσιαστικά μετά την απελευθέρωση των δραστηριοτήτων θα έχουμε κανονικό καρναβάλι. Είναι μια πρόκληση αυτή για σένα? Φυσικά. Και ήταν και κάτι το οποίο το δήλωσα και στην αίτησή μου, πως μετά από μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε όλοι οι άνθρωποι, ειδικά ψυχολογική κατάσταση, όλοι γίναμε ισοστρεφείς. Επομένως, φέτος είναι η χρονιά που πρέπει ο κόσμος να έρθει, να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Και φυσικά είμαι εδώ να εκπροσωπήσω αυτό το μεγάλο θεσμό και να μεταφέρω στον κόσμο χαμόγελα, κάτι το οποίο δυστυχώς έλειπε αυτά τα τελευταία χρόνια. Όσο για το τι την ώθησε να γίνει βασίλισσα, η ίδια τονίζει ότι ήταν ένα παιδικό της όνειρο. Ήταν ένα παιδικό όνειρο το οποίο ήθελα να εκπληρώσω. Έκανα φέτος την αίτησή μου και είχα την ιδιαίτερη τιμή και χαρά ο Δήμος Πατρέων να με επιλέξει ως βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού. Από μικρή συμμετείχα στα πληρώματα και πάντα θαύμαζα να είμαι εκεί στο άρμα και να μπορέσω να έχω αυτό το ρόλο ως βασίλισσα. Και φυσικά να μεταφέρω μηνύματα αισιοδοξίας πλέον στον κόσμο. Και το δήλωσα και στο βιογραφικό το οποίο έστειλα στην αίτησή μου, πως θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά να είμαι εγώ η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, για να μεταδώσω μηνύματα αισιοδοξίας, χαράς και ζωντάνια στον κόσμο, και πως πρέπει να έρθει, να διασκεδάσει, να περάσει καλά και να ξεφύγει από όλο αυτό που περάσαμε. Τα βλέμματα πάντως από τους τηλεοπτικούς δέκτες ή και με φυσική παρουσία στη βασίλισσα θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Τι σημαίνει αυτό για την ίδια? Είναι κάτι το οποίο με αγχώνει, αλλά φυσικά είμαι εδώ και θα είμαι εκεί πάνω στο άρμα για να μεταφέρω χαμόγελα, να αγκαλιάσω τον κόσμο, τα μικρά κοριτσάκια τα οποία το έχουν όνειρο ζωής, όπως και εγώ κάποτε το είχα, και θα είμαι εκεί να μεταφέρω τα χαμόγελά μου και την αισιοδοξία μου.